Στο θέμα τώρα που έχει στραμμένη την προσοχή του όλος ο πλανήτης, στην ικανοποίηση Ευρωπαίων και Αμερικανών, αλλά από την άλλη την οργή των Ισραηλινών, προκαλεί καταρχήν η συμφωνία του Ιράν με τις 6 παγκόσμιες δυνάμεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η συμφωνία αυτή αφορά τον περιορισμό του προγράμματος, του πυρηνικού προγράμματος, με αντάλλαγμα ελαφρύνσης στις οικονομικές κυρώσεις. Ο Μπαράκ Ομπάμα έκανε λόγο για ένα σημαντικό βήμα, προκειμένου να υπάρξει και μια συνολική επίλυση του θέματος. Η συμφωνία με το Ιράν θέτει σε κίνδυνο το Ισραήλ, δηλώνει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, ενώ για επιτυχία της Ιρανικής διπλωματίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Έχουμε ήδη συνδεθεί και με τη Χρύσα Τσίχλη, με πληροφορίες για το τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία και τις αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα. Αφού δούμε το ρεπορτάζ. Με θερμές χειραψίες και σφιχτούς εναγκαλισμούς, οι Υπουργοί Εξωτερικών των 6 μεγάλων δυνάμεων και του Ιράν σφράγισαν την επίτευξη μιας ιστορικής συμφωνίας για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Πιστεύουμε ότι κάναμε ένα θαραλέο και ουσιαστικό πρώτο βήμα. Πρόκειται για ένα διπλωματικό ορόσημο έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία ανεπιτυχών προσπαθειών. Μετά από ένα τετραήμερο μαραθώνιο διαπραγματεύσεων στη Γενέβη, οι δύο πλευρές έφτασαν σε μια προσωρινή συμφωνία 6 μηνών, η οποία προβλέπει πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου πέραν του 5%, το οποίο θεωρείται όριο για τη δυνατότητα απόκτησης πυρηνικών όπλων, αναστολή των εργασιών του αντιδραστήρα στο Αράκ και διευκόλυνση της περαιτέρω πρόσβασης των επιθεωρητών στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Σαν αντάλλαγμα, η διεθνής κοινότητα θα χαλαρώσει τις κυρώσεις απέναντι στην Τεχεράνη, με συνολικό όφελος για το Ιρανικό κράτος ύψους 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εξάμηνη συμφωνία θα λειτουργήσει ως βάση ώστε οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε τελική διευθέτηση. Τη συμφωνία χαιρέτησε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας όμως πως αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί, θα δεχθεί τις συνέπειες. Την ίδια ώρα κάλεσε το Κογκρέσο να μην ψηφίσει επιβολή νέων κυρώσεων. Σήμερα η διπλωματία άνοιξε ένα νέο δρόμο προς τον κόσμο, πιο ασφαλή. Ένα μέλλον στο οποίο μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα είναι ειρηνικό και ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα. Εμφανής ικανοποίηση και από την Ιρανική πλευρά, με τον πρόεδρο της χώρας να δίνει έμφαση στη συνέχιση του πυρηνικού προγράμματος, το οποίο επανέλαβε ότι έχει σαφώς ειρηνικό προσανατολισμό. Συγχαρητήρια επιστολή στον Χασάν Ροχανί έστειλε και ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ. Ό,τι ερμηνείες και αν δίνονται, το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου αναγνωρίζεται με αυτή τη συμφωνία. Γι' αυτό το λόγο ανακοινώνω στον Ιρανικό λαό ότι το πρόγραμμά μας θα συνεχιστεί. Ο συμβιβασμός της Γενέβης προκάλεσε την οργή του Ισραήλ, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να χαρακτηρίζει τη συμφωνία ιστορικό λάθος. Αυτό που αποφασίστηκε στη Γενέβη δεν είναι μια ιστορική συμφωνία, αλλά ένα ιστορικό λάθος. Δεν κάνει τον κόσμο πιο ασφαλή. Δεν μπορούμε και δεν θα επιτρέψουμε σε ένα καθεστώς που θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ να αποκτήσει τα μέσα για να το κάνει. Ο αραβικός κόσμος εμφανίζεται μάλλον διχασμένος για τη συμφωνία, με κάποιες χώρες να είναι σιωπηλά δυσαρεστημένες. Την ίδια ώρα, πληροφορίες για μυστικές συναντήσεις υψηλόβαθμων Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων, οι οποίες άνοιξαν το δρόμο για τη Γενέβη, έρχονται στο φως από τα διεθνή πρακτορία. Φαίνεται πως εξακολουθεί να υπάρχει πάρα πολύ παρασκήνιο, Χρύσα. Να δούμε τι γίνεται με αυτή τη συμφωνία. Συμφωνία που δεν τη λες και απλή, και ποιες είναι οι αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα. Ακριβώς. Από την εφαρμογή πάντως των περίπλοκων τεχνικών λεπτομεριών της συμφωνίας θα εξαρτηθεί τελικά εάν θα οδηγήσει μια τελική διευθέτηση και αν θα βγάλει το Ιράν από τον άξονα του κακού που το είχε εντάξει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, George Bush. Σε αυτή την προσωρινή συμφωνία των 6 μηνών, φαίνεται πως το Ιράν είναι εκείνο που καλείται να κάνει τους περισσότερους συμβιβασμούς. Μεγάλο πρόβλημα όμως αντιμετωπίζουν και οι ηγέτες της διεθνούς κοινότητας, καθώς θα πρέπει να πείσουν το εσωτερικό τους ακροατήριο, το οποίο διατηρεί επιφυλάξεις για το αν το Ιράν θα συμμορφωθεί. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι μάλλον αυτή του Αμερικανού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος ζήτησε από το Κογκρέσο να μην επιβάλλει νέες κυρώσεις, αλλά από νεότερες δηλώσεις Ρεπουμπλικανού βουλευτή φαίνεται πως κάποιοι σκέφτονται να κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Στο σύνολό τους, πάντως, οι μεγάλες δυνάμεις εμφανίζονται ικανοποιημένες από τη συμφωνία. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, μάλιστα, δήλωσε ότι από αυτό το συμβιβασμό όλοι είναι κερδισμένοι και κανείς δεν είναι χαμένος. Ο ρόλος της Ρωσίας και σε αυτή την περίπτωση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα είναι ο εγγυητής της συμφωνίας,
όπως έγινε και στην περίπτωση της Συρίας. Σχεδόν όλη η διεθνής κοινότητα καταλήγει ότι μετά τη Γενέβη ο κόσμος είναι πιο ασφαλής και η περιοχή της Μέσης Ανατολής επίσης. Εντελώς αντίθετη άποψη έχει το Ισραήλ, όπως είδαμε, αλλά για κάποιες αραβικές χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Κουβέιτ, οι οποίες δεν φαίνονται ιδιαίτερα ικανοποιημένες από τη συμφωνία. Οι χώρες αυτές παραμένουν ωστόσο σιωπηλές και δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε επίσημες ανακοινώσεις, Σπύρο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα.